Θέλουμε ως σωματείο πρώτα και κύρια να εκφράσουμε την αλληλεγγύη στον αγώνα που δίνεται για τον αγώνα που ξεκινάτε για το θέμα της σύμβασης. Είναι μια μάχη ζωτικής σημασίας. Είναι αυτό που λέμε όλα αυτά τα χρόνια και σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις και παντού, ότι η σύμβαση είναι το α και το ω. Δεν είναι μόνο ένα μισθολογικό κομμάτι, αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αφορά την ασφάλισή μας, αφορά όλα τα πάντα τα θεσμικά τα οποία έχει μέσα καταρτημένα η σύμβαση. Οπότε και στον αγώνα αυτό να είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στεκόμαστε δίπλα σας, θα μπορέσουμε να δώσουμε όλοι ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε στη μάχη την οποία δίνεται. Θα θέλαμε από τη μεριά του σωματείου και εδώ πέρα των ετοιμάτων που έχουμε σαν συνδικάτα στον χώρο της ζώνης, να επισημάνουμε κάτι πολύ απλό στις νέες συνθήκες τις οποίες βρισκόμαστε με βάση τον κορονοϊό. Έχουμε γεμίσει σε ένα σωρό χώρους εργασίας με κρούσματα και η μόνη απάντηση που έχουμε από τον ΕΟΔΗ και τα δελτία και τις καταγγελίες που στέλνουμε είναι ότι το έτοιμά μας έχει πρωτοκολληθεί. Δηλαδή κοινώς μας γράφουν στα παλιά του παπούτσια. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου εδώ πέρα τι γίνεται. Δίνουνε ασφιλία σε όλους τους εργοδότες να κάνουν τα πάντα εδώ μέσα και σε αυτά αντιστεκόμαστε και το παλεύουμε. Και βλέπουμε γενικά και το σύστημα τραμπάλα που προχωράει και η κυβέρνηση. Μία ανοίγουμε, μία κλείνουμε. Κλείσαμε τα σχολεία με τα 700 κρούσματα, αλλά τα ξανανοίγουμε τώρα τα σχολεία που έχουμε 3.500-4.000 κρούσματα. Έχουμε ξεπεράσει τους 8.500 νεκρούς από αυτή την ασθένεια, αλλά κατά τα άλλα πέρα βρέχει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει 14 Μαΐου να ανοίξει ο τουρισμός, η κρουαζιέρα και το γιόλι. Οι ζωές μας πάνε περίπατο για αυτούς.